Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια παρανόηση σχετικά με την βασική αρχή της προσωπικής ανάπτυξης. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, προσδιοριστική σκέψη και ενέργεια και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επένδυσε στον εαυτό σου και είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις, λέει ένα ρητό. Άδειασε το πορτοφόλι στο κεφάλι σου και το κεφάλι σου θα γεμίσει το πορτοφόλι σου. Αυτό λέγεται προσωπική ανάπτυξη, η επένδυση στον εαυτό μας. Υπάρχει όμως μια παρανόηση σχετικά με το βασικό κανόνα της προσωπικής ανάπτυξης. Ο βασικός κανόνας είναι ότι ανέλαβε την προσωπική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Είτε θετικό είτε αρνητικό, ανέλαβε την προσωπική ευθύνη. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, καλά. Όταν παραδείγματος χάρη αν απολυθώ, αν γίνει μια οικονομική κρίση, αν γίνει μια κρίση σαν τον κορονοϊό και έχω διάφορα προβλήματα, είτε υγείας είτε επαγγελματικά, ποια είναι η δικιά μου ευθύνη, τι φταίω εγώ, δεν το προκάλεσα εγώ. Εκείνη η μεγάλη παρανόηση. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη δεν σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνος για όλες τις εμπειρίες της ζωής μου. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μην είσαι υπεύθυνος για αυτό που έχει συμβεί, μπορεί να μην είσαι υπεύθυνος για την κατάσταση που αυτή τη στιγμή βιώνεις, είσαι όμως 100% υπεύθυνος για το πώς αντιδράσεις εσύ σε αυτή την κατάσταση. Για το τι ενέργειες θα κάνεις από εκεί και πέρα. Για να μην πούμε για το τι είσαι υπεύθυνος, γιατί δεν προέβλεψες ότι μπορεί να έρθει κάτι έτσι, μια αναποδιά, αλλά ό,τι και να έχει γίνει, από εδώ και πέρα η ευθύνη για το τι θα συμβεί είναι η δική σου. Η ευθύνη για το παρέμβαση χάρη, αν έχει μείνει χωρίς δουλειά, για το πόσο καλά θα προετοιμαστείς, πόσο καλά θα στήσεις το LinkedIn profile σου, πόσο καλά θα ψάξεις για καινούριες δουλειές, πόσο καλά θα, όσο καιρό είσαι χωρίς δουλειά, θα αναπτύξεις καινούριες δεξιότητες, είναι καθαρά δική σου. Ξεπέρνα δηλαδή αυτή την παρανόηση, κατάλαβε ότι η προσωπική ευθύνη δεν σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνος για το τι έχει συμβεί, αλλά για το πώς αντιδράσω από εδώ και πέρα. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελάτε λοιπόν να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη της ζωής μας, γιατί είμαστε οι μοναδικοί που κατάμε το τιμόνι της ζωής μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Φιλιά πολλά! Γεια σας!